Ο Διευθυντή Ειδήσεων του Αλφα Γιώργος Κασκάνη είναι εδώ μαζί μου για το σχόλιο τη ημέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μια κοινωνία βρίσκεται σε αποσύνθεση και καταραίει όταν καταργείται η κοινή λογική. Και εδώ βρισκόμαστε ενώπιον μια προσπάθεια κατάρρευση ακόμα και αυτή τη ισορροπία που εξασφαλίζει η μέση λογική. Έχουμε μια σαφή υποτίμηση τη νοημοσύνη του λαού μέσα από τι δικαιολογίε που δόθηκαν μετά από την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο. βίντεο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θέλουν να μα πείσουν ότι μετατράπηκαν ξαφνικά σε πράκτορε του FBI ή τη ΚΙΠ για να αποκαλύψουν. ...αυτούς που ήρθαν να ζημιώσουν τον τόπο μας. Δηλαδή πέντε-έξι άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά εργάζονταν... ...σε αυτή την βιομηχανία, να την ονομάσουμε έτσι, των διαβατηρίων... ...ξαφνικά φόρεσαν το μανδύα των, των υπερασπιστών του κράτους... ...και προσπάθησαν να αποκαλύψουν όλους αυτούς που βρέθηκαν ενώπιον τους. Αυτό δημιουργεί και μια θέση την οποία θα πρέπει να α, α, απαντήσει η ΜΟΚΑΣ... Δηλαδή, αυτή η παρατηρητικότητα των εμπλεκομένων δεν ενεργοποίησε τη ΜΟΚΑΣ για να προχωρήσει παρακάτω. Νομίζω ότι κάποιες απαντήσεις από αυτόν τον χώρο θα πρέπει να έχουμε. Είπαμε, η υποτίμηση της νοημοσύνης ενός λαού καταντά χειρότερη και από αυτές ακόμα τις πράξεις που συνέβησαν. Και εδώ μιλούμε καθαρά για ποινικέ ευθύνε που θα πρέπει να αναζητηθούν. Εκεί έξω, όπω είδαμε και προηγουμένω στο ρεπορτάζ, η κοινωνία βράζει. Αισθάνεται οργή και αγανάκτηση με όσα εκθέτουν τον κάθε ένα από εμά. Και το Δήσι Σάιπρου που φέρεται να χρησιμοποιήσει ο κ. Πιτάτζη δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ο κόσμο θεωρεί ω κενό. Και μου επιτρέπει, Γιώργο, η πίεση που άσκησαν οι πολίτε όλο αυτό το 24ωρο αντίθεσε στι εξελίξει, γιατί άλλη ήταν η χθεσινή πρώτη αντίδραση Σωστό. των πρωταγωνιστών. Άλλη σήμερα. Λοιπόν, και είναι καιρός mm -hmm. με αφορμή και αυτό να ληφθούν ιστορικές ίσως αποφάσεις. Να σταματήσουμε να είμαστε ένα κράτος της αρπαχτή. Το κάναμε διαχρονικά από το 60 μέχρι σήμερα. Να τερματίσουμε τις λογικές της εξυπνοβλακίας. Δεν μας παίρνει άλλο. Να σπάσει επιτέλους το απόστημα της διαπλοκής. Να δούμε τιμωρίε και φυλακίσεις αν χρειάζονται και να αναζητήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να διαχέεται σε όλη την κοινωνία και όχι σε μερικού, όπω είδαμε σε όλα τα σχετικά σχετική εξέλιξη και αυτού και του κράτου. Ναι. Να γίνουμε δηλαδή επιτέλου ένα σύγχρονο κράτο για το οποίο να είμαστε περήφανοι και εμεί ω πολίτε. Ναι, Θεωρεί ότι όντω αυτέ οι αποκαλύψει μα οδηγήσουν. Είναι μια αφορμή. Σε Υπά... νέα υπήρξαν και... κάποιε ναι. θετικέ εξελίξει. Η απόφαση να τερματιστεί το πρόγραμμα η παρέτηση του κυρίου Τζοβάνι, η ενεργοποίηση τη κοινωνία, η απέτηση για παρέτηση του Πρόεδρου τη Βουλή, νομίζω είναι αυτά που θα πρέπει να κρατήσουμε ω θετικά για τη μέρα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, και